Αδερφοί, ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου εγκαρτερίσομεν. Το έσχεψα, το έσχεψα, το ράζω. Αδερφοί μου, κατά τα σημέρας ταύτας από τις Αναστάσεως του Κυρίου μας μέχρι και την ημέρα της Αναλήψεως, η Εκκλησία μας όρισε να αναγνώσκονται επράξεις των Αποστόλων. Τι δηλαδή επίησαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Περιγράφονται δε λεπτομερώς όλε η ενέργεια των Αποστόλων και καλόν και ωφέλιμον είναι να αναγνώσκουμε και εμείς την Αγία Γραφή και δει τας πράξεις των Αποστόλων κατά τα σημέρας αυτάς. Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα μας αναφέρει ότι οι πρώτοι χριστιανοί οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό. Υπάρχουν και σήμερα που αγαπούν τον Χριστό, πλην όμως είναι οι τελευταίοι χριστιανοί. Εκείνοι ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί και έχει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα από τότε μέχρι σήμερα. Και δι' αυτόν τον λόγο να απέχουμε και εμείς πολλοί από τους πρώτους μαθητάς του Κυρίου, από τους πρώτους οι οποίοι εμπίστευσαν στον Χριστό. Εκείνοι, λέγει, είχαν άπαντα κοινά. Είναι αυτό το σύνθημα των κομμουνιστών του. Το πήραν από την Αγία Γραφή. Λέγει, όλοι πρέπει να έχουμε τα ίδια. Δεν μιλούν όμως και κάτι άλλο. Ότι εκείνος που ένωνε τους πρώτους χριστιανούς ήταν ο Χριστός. Αυτοί καταδιώκουν τον Χριστό. Τον Θεό δεν τον θέλουν. Θέλουν να είναι ο άνθρωπος άγριος για να μπορεί να κόβει κεφάλια, για να γίνουν όλα ίσα. Το σφυρί, λέγει, και το δερπάνι, όλα ίσα να τα κάνει. Παρερμηνίες της Αγίας Γραφής, αδερφοί μου, και διαστρέβλωσης των νοημάτων της Αγίας Γραφής. Είχαν λοιπόν άπαντα κοινά, δηλαδή ό,τι είχαν ή το διόλους και ό του θαύματος, λέγει, ουδείς εν δεείς εν αυτής. Κανείς δεν επεινούσε, λέγει. Κανείς δεν εδυστυχούσε. Τα είχαν όλα κοινά. Και συνεχίζει η Αγία Γραφή και λέγει «Ειν η ψυχή και η καρδία μία». Θεέ μου, τι νοήματα έχει η Αγία Γραφή. Τι λόγους έχει η Αγία Γραφή, τους οποίους όμως δεν γνωρίζουμε. Διότι οι περισσότεροι δεν ίνιξαν ποτέ την Αγία Γραφή. Ένα σημείο το οποίο παρακαλώ θερμός από του ιερού του του βήματος, από του ιερού άμβονος, παρακαλώ θερμός μελετάτε τας γραφάς. Ο προφήτης λέγει, Κύριε, λέγει, ο νόμος σου μελέτη μου εστί ημέραστε και νυχτός και φως της τρίβης μου. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο σου, Κύριε μου, είναι μελέτη μου ημέραστα και νυχτός. Ημών σήμερον η ζωή υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο. Εκείνο το βρωμοκούτι που λέγεται τηλεόραση, για να βλέπουμε όλη τη βρωμιά και την ακαθαρσία και δεν ομιλούμε δι' εκείνους οι οποίοι φοβούνται τον Θεό, ομιλούμε δι' τα βρέφη, τα οποία βλέπουν αυτά τα έσχυτα βρωμερά. Και δεν υπάρχει κανείς
να τους αρπάξει από το αυτήν και να τους πει τι κάνεις. Εδώ καταστρέφεις μια Ελλάδα ολόκληρο. Τους έχουν ελευθέρους γιατί η ελευθερία λέγει υπάρχει. Είμαι θα ελεύθερη. Εδώ είναι δημοκρατία λέγει. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ό,τι θέλει να κάνεις μόνος σου. Δεν έχεις δικαίωμα όμως να διαφθείρεις την Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι η νεότης. Δεν είμαι θα εμείς. Εμείς πέρασε ο καιρός μας. Είναι η ψυχή λοιπόν και η καρδία μία. Δεν υπήρχαν ζήλιες, φθόνοι. Δεν υπήρχαν καταλαλιές. Δεν υπήρχαν συκοφαντίες. Είχαν όλοι μία ψυχή και μία καρδία. Ένα περίεργο πράγμα όμως, μέσα σε αυτήν όλη την αγάπη και την ευλογία του Θεού υπήρξε φιλονικία. Ποια φιλονικία? Υπήρχαν, λέγει, μεταξύ αυτών οι Ελληνιστές. Ποιοι ήσαν αυτοί οι Ελληνιστές? Ήσαν οι καταγόμενοι από την Αλεξάνδρεια, από τη Μικρά Ασία, από τα νήσους του Αρχιπελάγους. Όλοι αυτοί ομιλούσαν την ελληνική γλώσσα και ήσαν Ιουδαίοι, οι οποίοι προσιλητίστησαν στην πίστη του Θεού. Οι άλλοι ήσαν Ιουδαίοι και ούτως υπήρξαν δύο μερίδες και οι Ελληνιστές ύψωσαν την φωνή των και είπαν: δεν μας προσέχετε εμάς. Δεν προσέχετε τις χείρες, τα ορφανά. Και οι Απόστολοι, μόλις ήκουσαν αυτήν την διαφωνία, θέλησαν να ημερεύσουν τα πράγματα. Ήσαν εκείνοι επικεφαλής και έβλεπαν τα πάντα, πλην όμως υπήρχε άλλο εμπόδιο, πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο. Διότι η τροφή του σώματος παρέρχεται. Υπήρχε μία άλλη τροφή, η τροφή του Λόγου, του Θεού, το κήρυγμα. Και είπαν οι Απόστολοι εις τους χριστιανούς εκείνους: δεν είναι καλόν εμείς να ασχολούμεθα με τα τραπέζας, με τα φαγητά δηλαδή. Δι' αυτόν τον λόγο να κάνετε μία εκλογή εσείς και να εκλέξετε 7 διακόνους. Γιατί 7 και όχι περισσότερους ή ολιγοτέρους? Διότι αφενός μεν οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής λέγουν ότι τόσοι χρειάζονται για να βοηθήσουν εκείνον τον κόσμο. Άλλοι λέγουν ότι ο αριθμός 7 είναι ιερός αριθμός, μυστηριώδης αριθμός. Αυτός ο οποίος ακριβώς κρύβει μέσα και την αποκάλυψη του Ιωάννου, τα 7 εκκλησίας, τα 7 λαμπάδας και ούτω καθεξής. Αδερφοί μου, εξελέγησαν τότε 7 διάκονοι, μεταξύ των οποίων πρώτος ήταν ο πρωτομάρτης Στέφανος. Ας προσέξουμε όμως τι λέγει η Αγία Γραφή: «Ειν πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας», λέγει. Πλήρες σημαίνει ένα ποτήρι το οποίο δεν έχει χώρο πλέον να βάλεις άλλη σταγόνα ύδατος. «Ειν πλήρης σοφίας και πνεύματος Αγίου». Δηλαδή, είναι το ένα εκλεκτόν τέκνον του Θεού, το οποίο ο Θεός έδωκε όλη του τη χάρη. Δι' αυτό και ήλεξε και τους αχαρίστους Ιουδαίους και τον ελιθοβόλησαν. Και είναι ο πρώτος μάρτης εις των θρόνων του Θεού. Ο τελευταίος ποιος ήταν? Ήταν ο Νικόλαος, λέγει, προσήλυτος εξ Αντιοχίας. Ενώ ο πρώτος ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και χάριτος, ο τελευταίος ήταν πλήρης κακίας
και αιρέσεως. Τι έκανε αυτός ο Νικόλαος? Αυτός εκήρυξε αυτό το οποίο υπάρχει σήμερον. Αυτό το οποίο ποδοπατούμε και εμπλέουμε μέσα σε αυτό. Τι να είναι τούτο? Αδερφοί μου, είναι φοβερόν τούτο το πράγμα ότι έχει αρχή από εκείνον τον Νικόλαο μέχρι σήμερα. Είναι μία αίρεση την οποία σήμερα είναι αδύνατο να μην έχει έναν ο οποίος έπεσε σε αυτήν την αίρεση εκτός αιρέσεων. Υπάρχουν και οι αιρέσεις, οι εξαιρέσεις. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν έπεσαν και ευτυχώς αυτό είναι το μεγαλύτερο και ωραιότερο. Τι εκήρυξε αυτός ο Νικόλαος? Αυτός είχε μία ωραιοτάτη γυναίκα, πανέμορφη, και για να τον ενοχλήσουν όπως κάνουν και σήμερα οι περισσότεροι, για να τον ενοχλήσουν τον Νικόλαο ότι είναι ζηλιάρης, φθονερός, του είπαν: δεν αφήνεις την γυναίκα σου εσύ ούτε να μιλήσει με κανέναν ούτε να δει κανέναν. Τότε εκείνος, για να αντικρούσει αυτήν την κατηγορία, αφήκε τη γυναίκα του να πορνεύει για να νικήσει τη συκοφαντία δήθεν, και είπε ότι το αποκορύφωμα της αγάπης είναι η σαρκική αμαρτία. Αυτό είναι και το σημερινό θέμα, αδερφοί μου, το οποίο βασανίζει την γη μας, την οικογένειά μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο. Διατί πηγαίνεις με εκείνη την γυναίκα? Την αγαπώ, λέει. Και επειδή την αγαπάς, υπάρχει νόμος που σου επιτρέπει να την έχεις γυναίκα σου? Έβαλε στεφάνι? Όχι, λέει. Διατί την έχεις το λοιπόν? Διότι την αγαπώ. Αυτό έλεγε ο Νικόλαος, ο εξαντιοχίας, ο προσήλυτος. Εκήρυξε δηλαδή την αμαρτία μετά από την αγάπη. Άλλο όμως είναι η αγάπη και άλλο είναι η αμαρτία. Διαφορά μεγάλη. Και τούτα είναι εκείνα τα οποία αφορούσαν τα στραπέζες, αδερφοί μου. Οι δε Απόστολοι είπαν ότι εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου θα επιμείνομεν. Δεν θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού, ούτε θα αφήσουμε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριός μας, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του πάση τη χτίση. Και έτσι τα πράγματα εμοιράστησαν εις δύο το θείον κήρυγμα, αλλά με προσευχήν. Και ρωτούμε αυτή τη στιγμή όλους εμάς: αδερφέ μου, έχεις προσευχηθεί ποτέ σου? Ή κάνεις το σημείο του Σταυρού και λες ότι προσευχήθηκα? Καλό είναι το σημείο του Σταυρού, πολύ ωραίο. Είναι όπλο κατά του διαβόλου. Εγονάτισες όμως ποτέ σου να προσευχηθείς το πρωί πρωτού βγεις έξω από το σπίτι σου και το βράδυ πρωτού κοιμηθείς? Εγονάτισες και προσευχήθηκες? Εάν κοιτάξουμε τα γόνατα τα οποία έχουμε, θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν ρόζους επάνω. Δεν έχουν το σημείο της γονικλησίας. Ο Κύριος μας μέσα στον κήπο της Γεσημανή τον βλέπουμε να είναι γονικλινής και να κλαίει και να παρακαλεί να παρέρθει από αυτού το ποτήριο το πικρό του θανάτου. Οι μαθηταί ήσαν γονικλίνης. Η Παναγία μας είναι το γονικλίνης.
είχε ανάγκη η Παναγία μας μετά από την σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της να γονατίζει. Μητέρα του Θεού είναι. Γιατί εγωνάτιζε, εγωνάτιζε τόσο λέγει, ούτως ώστε τα μάρμαρα εκείνα του ναού λέγει, άνοιξα λουκάκι από τα γόνατά της. Και τούτο λέγουν σήμερα οι μαθητές, ότι εμείς λέγει, δεν θα παρεκκλίνουμε, θα επιμένουμε λέγει, εις την προσευχή και εις την διακονία του Λόγου του Θεού, δηλαδή το Θείο Κήρυγμα. Αδερφοί μου, εάν θέλουμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός, πρέπει να υπακούσουμε σε αυτόν και να κάνουμε ό,τι έκαναν εκείνοι οι προημών, οι Άγιοι. Εάν δεν θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια, αμέσως θα παρεξηγούμε ό,τι ακούμε και θα λέγουμε «Τι αυστηρός που είναι αυτός». Εάν ήταν λόγια δικά μου, είμαι αυστηρός. Αν είναι όμως λόγια του Θεού, όταν εκείνος ομιλεί, εμείς ακούμε, δεν παρακούμε. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως τι είναι το θέλημα του Θεού. «Κύριε, γνώρισόν με και γνώσω με», λέγει. «Δώσε μου να καταλάβω για να με καταλάβουν», λέγει, «και εκείνοι οι οποίοι με ακούουν». Αυτό είναι το θέμα των σημερινών, το βαρύ θέμα της προσευχής και του Θείου Κηρύγματος. Θείον Κήρυγμα. Εάν δεν ακούσεις Θείον Κήρυγμα, δεν πρόκειται να σωθείς. Αυτά τα λόγια τα οποία είπαμε αυτή τη στιγμή, αν δεν υπήρχε το Θείο Κήρυγμα και σε ρωτούσα τι είπε ο Απόστολος, δεν ξέρω, λέει. Βέβαια δεν ξέρεις. Πώς να ξέρεις, εφόσον δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή, δεν άκουσες Θείο Κήρυγμα, πώς θα γνωρίζεις? Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, να εκλέγετε που υπάρχει κήρυγμα, Θείο Κήρυγμα, αλλά καθαρό. Όχι να φεύγουμε να πηγαίνουμε στους Προτεστάντες, στο Φέγγον και στους οπαδούς του. Και στους φωτισμένους και στους οπαδούς. Να μην τρέχουμε όπου και ακούμε ότι υπάρχει κήρυγμα. Εκεί που υπάρχει πηγή καθαρή θα τρέχουμε, για να ακούσουμε Λόγο Θεού. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύουμε, αδερφοί μου, να χάσουμε την ψυχή μας. Οι Απόστολοι λέγουν σήμερα ότι εμείς λέγει την προσευχή και τη διακονία του Λόγου προσκαρτερίσομεν. Θα επιμένουμε, λέγει, εκεί, δεν θα φύγουμε. Εμείς αυτό μας εδώ και ο διδασκαλός μας, αυτό θα κάνουμε. Να κηρύττουμε το Ευαγγελιόν του και να προσευχόμεθα. Ας πράξουμε και εμείς, αδερφοί, με αυτό. Εάν θέλουμε να εισακουστεί στους ουρανούς το αίτημά μας, να έχουμε την προσευχή προτού ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Προτού ανοίξουμε την Αγία Γραφή, προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός φώτιση για να καταλάβεις τα λόγια εκείνα. Ιδαλλιώς θα την ανοίξεις την Αγία Γραφή, θα διαβάζεις και θα κοιμηθείς αμέσως. Γιατί σε παραμονεύει ο κακούργος. Σου λέει, γιατί το άνοιξες αυτό το βιβλίο? Άνοιξε το βιβλίο το δικό μου. Και τότε θα τρέξεις στα βρώμο περιοδικά, θα τρέξεις στη βρώμο τηλεόραση, θα τρέξεις στα βρώμικα και τα ακάθαρτα για να χορτάσεις. Τι να χορτάσεις? Βρωμιά, ακαθαρσία. Μα δεν χορταίνει. Ο άνθρωπος δεν χορταίνει με αυτά. Δι' αυτό, αδερφοί μας, παρακαλέσουμε τον Θεό μας, όπως παρακαλούν οι μαθητές και λέγουν ότι εμείς λέγουν την προσευχή για τη διδασκαλία, τη διακονία του Λόγου του Θεού προσκαρτερίσουμε εις το Θείο Κήρυγμα και στην προσευχή. Και ο Θεός μας θα μας αξιώσει να ζήσουμε εις τον κόσμο αυτόν
και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.